Σύλλογος Αρκάδων, Ορειβατών και Οικολόγων, έχει μια εκδήλωση σήμερα στα εντευκτήριά του με εισηγητή τον Τρυπολίτη, αρχιτέκτο με μηχανικό και καθηγητή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής Αργύρη Πετρονότη, για τις μεσαιωνικές οχυρώσεις στο Μενάλιο πεδίο και το όρος Μέναλο κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους. Η εισήγηση θα παρουσιάσει τις οχυρές θέσεις στο Μενάλιο πεδίο, δηλαδή την περιοχή άνω και κάτω Νταβιάς και την ευρύτερη περιοχή Φαλάνθου, και ελπίζουμε να είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ως τα τώρα οι Βυζαντινολόγοι μελετούσαν τις εκκλησίες, τα μοναστήρια, τα γλυπτά, τα ξυλόγλυπτα, τις εικόνες. Τώρα τελευταία όμως υπάρχει μια στροφή και προς τα κοσμικότερα κτίσματα, και εμείς έχουμε σε ένα πρόγραμμα της Πελοποννήσου όπου μελετιώνται όλα τα οχυρά της περίοδου από τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν ως τον 15ο αιώνα. Έτσι. Λοιπόν, σε αυτό ήδη έχουμε αρχίσει μια εργασία. Ξεκινήσαμε από πέρσι το καλοκαίρι. Έγιναν τρεις πρώτες ομάδες. Έχουμε μελετήσει την Πάνω Ταβιά, που ήταν η Βασιλιά Ταβία. Ανεβήκαμε στις εκκλησούλες πάνω από τη Ζαράκοβα. Πήγαμε στον παλιό πύργο του Τσελεπάκου. Ναι. Και ευελπιστούμε τώρα με νέες δυνάμεις που έχουμε, γιατί έχουμε ανάγκη από αρχαιολόγους που θα χρονολογήσουν τα ιδρύματά μας και από τεχνικούς. Δηλαδή θα σχεδιάζουμε, θα φωτογραφίζουμε και θα χρονολογούμε. Και θέλουμε να δημοσιεύουμε. Να δημοσιεύουμε ώστε ο κόσμος να μαθαίνει και να έχει και όρεξη οι νεότεροι να μας ακολουθήσουν και να μας βοηθήσουν. Τα οχυρά αυτά πάντοτε γινώσανται σε περάσματα, έτσι, για να φτάνουν τα περάσματα και τους οικισμούς βέβαια. Δύο σπουδαία περάσματα στο Μέναλο είναι από την Καρδαρά προς την Αλωνίστενα και το ένα άλλο από την Κάψα προς το Ρωινό. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι η γεωργική περιοχή και της Αλωνίστενας και του Ρωινού κατέβαινε προς τον Καψαϊκό Κάμπο. Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο και εμφανίζεται στο χάρτη της ΤΣΕΣΙΕ, τα όρια της κοινότητας. Σήμερα έχουμε μεγάλη χαρά στο σύλλογό μας, γιατί μας επισκέπτεται ο Αργύρης ο Πετρονότης, αρχιτέκτονας, μηχανικός και καθηγητής ιστορίας αρχιτεκτονικής. Ο Μαστραργύρης, που ένα χρόνο τώρα έχει ρίξει την ιδέα στο Σύλλογο Αρκάδων Ορειβατών και Οικολόγων να βοηθήσει και να υποστηρίξει την μελέτη των οχυρώσεων των μεσαιωνικών χρόνων στην περιοχή της Άνω και Κάτω Νταβιάς, το Μενάλιο πεδίο δηλαδή, και την ευρύτερη περιοχή του Φαλάνθου, το Μέναλον Όρος και τα ορεινά περάσματα από το Ρωινό στο Κάψε και από την Αλωνίστενα στο Καρδαρά. Θα δείξουμε ένα χάρτη με καμιά δεκπενταριά, 20, δεν θυμάμαι και από τώρα, μνημεία, όπου ο καθένας να με ρωτάτε αν θέλετε πού είναι τούτο, πού είναι το άλλο, ώστε οι ομάδες που θα οργανωθούν και οι ομάδες, σας τα πω απλά τώρα, απαραίτητος πρέπει να υπάρχει ένα τεχνικό, αρχιτέκτο, υπηρετικό, μηχανικό, έναν αρχαιολόγο, και αυτό είναι το μεγάλο, ας πούμε, πλεονέκτημα της νέας περίοδου, γιατί οι αρχαιολόγοι είναι τον ολοκάνευα για την χρονολόγηση, έτσι. Αυτοί θα παρακολουθήσουν πάρα πολύ. Και επίσης και ένας φωτογράφος. Θα πω και λεπτομέρειες και πάλι. Ας ξεκινήσω τώρα την ανακοίνωση. Στην αρχαιότητα αναφέρονται 5 πόλεις από τον περιηγητή Παψανία, προσερχόμενο από τη μεγάλη πόλη, τη Μεγαλόπολη, είτε τη Μεγαλόπολη. Οι πόλεις Σουμάτια, Λικώα, Μέναλος, Δίπεα και Λισόν. Έχει χειριστεί πολύ μελάνη από τους αρχαιολόγους και τους ειδικούς για να καθορίσουν τις θέσεις αυτές, και δεν συμφωνούν οι πιο πολλοί μεταξύ τους. Σήμερα, κατά κάποια αντιστοιχεία, υπάρχουν, ξεκινώντας από την Τρίπολη, 10 χωριά. Η Σιλίμνα, το Μέλλανον, πριν Τζαράκοβα, του Τσελεπάκου, τα Μαντέικα, το Χρυσοβίτσι, η Κάτω και Πάνω Νταβιά, η Πιάνα, το Ρωινό, η Αλωνίστενα.